αυτό το πράγμα, τι κάναμε οι άνθρωποι εκεί, να μην είναι δυνατόν. Τρομερή ατυχία! Τι τρομερή ατυχία, Ματίνα, τι τρομερή ατυχία. Μήπως ήξερε να οδηγάει ο Κωνσταντίνος ή μήπως ήξερε να οδηγάει η Ελένη. Ψιλοάσχετη ήταν και οι δύο. Χοντροάσχετη ήταν, μάθω μου. Χοντροάσχετη. Αν δεν είχε βρεθεί αυτός ο Πλάτανος στη μέση. Ναι, ο Πλάτανος φταίει τώρα. Αν δεν ήταν ο Πλάτανος, θα ήταν καμιά κολόνα. Πάντως ρε παιδιά, δεν παίζονται τα άτομα. Δηλαδή δεν φτάνει που πιάσανε πρώτη φορά τη μόνη στα χέρια τους. Το τράβαγε ένας από τον άλλον. Τουλάχιστον δεν έμαθαν τίποτα σοβαρό. Από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, γιατί δεν φαίνονται και όλα. Αν έχουν πάθει καμιά ιστορική αιμορραγία. Φουστάνω. Παρακαλώ, γιατρέ. Γιατρέ μου, τι νέα. Όλα μας θα πείτε, μας κρύψτε τίποτα, Νικόλα. Κράτα μου το χέρι. Κάτσε ρε Ματίνα, γιατρέ αντέχουμε, πείτε μας, είναι καλά. Αυτή καλά είναι. Το υπόλοιπο νοσοκομείο έχει αναστατωθεί με τις φωνές τους. Παράξενοι άνθρωποι. Αυτός ο κύριος Κατακουζινός με είπε τερατογέννημα. Α, παιδιά εντάξει, ο Κωνσταντίνος είναι καλά. Σχεδόν. Έχει κάταγμα του δεξιού βραχίωνα. Η κυρία Βλαχάκη πάλι ένα μόνο κάτι μόλοπες. Θα δίναμε και στους δύο εξιτήριο, αλλά εξετάζουμε και την περίπτωση της διάσησης. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να έπαθαν διάσηση και οι δυο. Αυτή η κυρία Βλαχάκη μόλις άνοιξε τα μάτια της και με είδε, είπε: «Εμείς τρακάραμε με Πλάτανο. Εσύ με οδοστρωτήρα?» Όχι, χέρι μου. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Άσε με δρεγκαβούλιακα που πήγες και έπεσες πάνω στο δέντρο. Επειδή μου άρπαξες το τιμόνι, γι' αυτό. Μα αν δεν στο άρπαγα ρε άσχετε, θα παίρνες βάρνα και τη μάντρα. Και τώρα μας φέρανε στο νοσοκομείο. Και τι σόι νοσοκομείο είναι αυτό δηλαδή. Να μας βάλουν στον ίδιο θάλαμο μου, αν ήρθε και φίλοι. Και αυτός ο θάλαμος πρέπει να είναι το νεκροτομείο. Πώς άλλος εξηγείται αυτό το πτώμα ανάμεσά μας. Εγώ δεν το κόβω για πτώμα. Παππού, είσαι τιμωθάνατος. Για μένα λέτε. Α, ομιλεί. Εγώ δεν έχω τίποτα σοβαρό. Για εγχείρηση προστάτη με βάλανε. Έτσι σου είπαν κακομοίρη, ε. Τι εννοείται. Το βλέπω εγώ το χρώμα σας στα πρόθυρα του Χάρου. Σκάσε ρε γρουσούζι, σκάσε. 2-3 ώρες θα του μένουν του ανθρώπου. Μην τις μαυρίσεις και αυτές. Παππούλη, έφερες κανένα να σε εξομολογήσει. Θέλω να αλλάξω το θάλαμο. Τι γίνεται εδώ, Ελενάκη μου. Καλό. Αδερφή, ο γέρον εδώ κάνει πολύ φασαρία. Εγώ απαιτώ μονόκλινο. Μήπως θες και σου ήταν. Αν υπάρχει θα τα προτιμούσα, ναι. Μα πώς είσαι χριστιανέ μου. Στο 18ο αιώνα, είναι γνωστό αυτό αδερφή. Εδώ κύριε Κατακουζίνε, είναι δημόσιο νοσοκομείο. Όλοι οι διάδρομοι είναι γεμάτοι ράντζα. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε και κρεβάτια σε θάλαμο. Κατακουζίνα, μη φοβάσαι, θα σου αδειάσω εγώ τη γωνιά. Μια χαρά είμαι εγώ, περδίκη, Σας είπανε πότε θα βγω. Η κυρία Βλαχάκη. Μωρή Πέγγι, μωρή Πέγγι. Δεν μου λες μωρή, βλέπεις ότι βλέπω. Δεν βλέπω, λένε μου, τυφλή είμαι, δεν το βλέπω. Το βλέπεις όλο δηλαδή. Όλο το είδα, όλο το βλέπω. Και εγώ το είδα, κορίτσια μου. Τι είδα ακριβώς. Τον ουρανό με τα άστρα είδα. Τι ζαλίζετε και βλέπετε αστεράκια. Μόνο αστεράκια βλέπω. Και εγώ τώρα μέχρι και την ίδια την αστέρα βλέπω. Περίεργο, γιατί εξετάζεται ξανά τίποτα. Και ήρθα να σου πω ότι μπορείτε να πάρετε εξιτήριο. Μα τι λέτε τώρα, να φύγω πρωτού γνωριστούμε. Μα που να πάω. Που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα τώρα έλεος, θα κάνουν το θάλαμο και μπουσουκοπολίων. Γιατρέ, εγώ μπορώ να πάρω εξιτήριο. Εσένα δυστυχώς πρέπει να σε κρατήσουμε. Μα δεν θέλω. Αφενός πρέπει να ολοκληρώσω το σύγγραμμά μου, το αποχητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Αφετέρου, αγριεύομαι να βλέπω συνεχώς μπροστά μου αυτό το τοτέμ με καπελάκι νοσοκόμας και φωνή ξεκούρδης της κιθάρας. Για ποιο λέει. Άστο, κύριε Κατακουζινέ. Και από αυτά τα συνάρτητα που λέτε, συνάγουμε ότι έχετε διάσηση. Ελάτε, κυρία Βλαχάκη, στο εξωτερικό. Ελενάκη, να έρθω να σε βοηθήσω να πάμε να πάρεις το εξιτήριο. Άσε, θα τη συνοδεύσω εγώ. Όχι, αφήστε, κορίτσια. Μπορώ και μόνο μου να το πάρω το εξιτήριο. Γιατρέ, θέλετε να μου πείτε ιδιαίτερος κάτι. Περάστε. Κάκο μέρης αυτός ο γιατρός, ασχημούλης. Και φλόρος. Ω, καλά. Άντε Κωνσταντίνε, σιδεροκέφαλος και περαστικά. Ευχαριστώ, επιστήθηκε φίλε μου. Θα κάνουμε ωραίο ντουέτο. Ο σιδεροκέφαλος και ο μπουμπουνοκέφαλος. Κύριε καθηγητά, μια και μπήκατε στο νοσοκομείο, κοιτάξτε και τη χολή σας. Μα τι λες, ανόητε είναι ο Χοε. Δεν έχω χολή. Έχεις. Και παραέχεις. Εσύ τώρα τι ομιλείς. Τα πτώματα δεν ομιλούν. Έχεις και το χάρο από πάνω σου. Άντε, καλό τάξιδο. Δεσποινής Βλαχάκη, αυτή είναι αίθουσα των γιατρών. Α, ναι. Το εξιτήριο σας είπα, θα το πάρετε από τη γραμματεία. Μα ξέρετε, εγώ δεν θέλω να πάρω εξιτήριο. Ένα εισιτήριο που μπορώ να πάρω. Μα τι έχετε. Τι έχω. Και τι δεν έχω, γιατρέ. Πάρα πολλά πράγματα έχω. Εσείς έχετε λίγο χρόνο να σας εξηγήσω όλα αυτά που έχω. Τι σημαίνει, Στολιό. Η κυρία Βλαχάκη. Παρότι εξετάσεις έδειξαν το αντίθετο, επιμένει ότι δεν είναι καλά. Χάλια είμαι. Χάλια. Καλά. Γράψε τα συμπτώματα και θα τα αξιολογήσουμε μετά μαζί. Λοιπόν,
Τι αισθάνεστε? Τι αισθάνομαι, ναι. Πρώτα απ' όλα. Καλέ, δεν έχουμε συστηθεί. Κάπου διάβασα ότι αν υπάρχει οικειότητα μεταξύ ασθενούς και ιατρού, η θεραπεία λειτουργεί καλύτερα. Μάλιστα. Είμαι ο Στέλιος Μαρκίδης. Με το Στέλιο Καζαντζίδη δεν έχετε καμία σχέση? Δεσποινής Βλαφέκη, προφανώς. Μα τι το λέτε αυτό? Ένα αστιάκι έκανα για να σπάσει ο πάγος, αλλά μάλλον έσπασα και τη σπάλα μου. Είστε ή δεν είστε άρρωστοι? Είμαι. Είμαι. Πάρα πολύ είμαι. Είμαι. Χάλια είμαι. Καταρχήν νιώθω ένα κενό, μια μελαγχολία, μια πολύ βαθιά θλίψη. Χάλια είμαι. Και επιπλέον έχω και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να νιώσω ένα δυνατό συνέστημα. Ελένη, αν έχεις μελαγχολία, είναι ψυχικό νόσημα. Και δεν θεραπεύεται εδώ. Ναι, αλλά αυτό το ψυχικό νόσημα μου έχει σωματοποιηθεί. Και από ψυχικό μου έχει γίνει φιλοθέη. Μα τι λες, Ελένη? Σαμπούς, ξέρω κι εγώ τι λέω. Λέμε τώρα. Α, ναι, σας απαριθμούσα τα συμπτώματα. Λοιπόν, καταρχήν, μου έχει κάνει πέτρα στο νευρό. Επίσης, έχω ένα σφάχτη κάπου εδώ πέρα. Εδώ έχω το σφάχτη. Ακόμα έχω σκοταριά μου, είναι χάλια σκοταριά. Και έχω και 2-3 κουφάλες. Αυτά δεν και λίγα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι μουσική ακούτε? Τζαζ, αυτό που κολλάει. Πώς? Τζαζ εσείς, τζαζ εγώ. Θέλετε να κάνουμε μια συναυλία? Και το χειρότερο, έσπασα το δεξί μου χέρι και δεν μπορώ να γράψω. Τώρα που θα έμπαινε στο κεφάλαιο νομπιντές της ειρήνης της Αθηναίας. Θέλετε να έρθω να μου υπαγορεύετε? Σου απαγορεύω να σου υπαγορεύω. Δεν μου φτάνει αυτή η στραβοχημένη νοσοκόμα που κυκλοφορεί εδώ μέσα. Θα βλέπω και σένα συνέχεια μπροστά μου. Μα θα μου φτάσει ο πυρετός στα 45. Αυτή τη στραβοχημένη νοσοκόμα μην τη μπαίνει πολύ, γιατί θα σου κάνει κλείσμα. Έλα που κάνετε και χιούμορ. Άντε, πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε. Ευχαριστώ για την επίσκεψη, αλλά δεν θέλω να βλέπω άλλο κόσμο μπροστά μου. Ευτυχώς εντό σε λίγο θα πεθάνει και αυτός δίπλα μου και θα μείνω ολομόναχος στο θάλαμο. Δεν αντέχω άλλο! Γεια σας! Και χαρά σας! Κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Μάνθος Φουστάνος. Τι ξαφνική ευγένεια είναι αυτή η παιδιά! Μα για το φίλο μας, παιδί μου, για το φίλο μας, Δεσποινής. Δώστε μου το κινητό σας, θα σας παίρνω κάθε τρεις και λίγο για να μου λέτε πώς πηγαίνει ο Κωνσταντίνος μας. Γιατί εγώ δεν θα παίρνω να μου λέτε πώς πηγαίνει ο Κωνσταντίνος μας? Σημειώστε να παίρνετε εσείς. 0944-69. Αδερφή! Βγάλετε τους όλους έξω, με εκνευρίζουν τα μάλα! Έτσι κι αλλιώς θα βγουν, γιατί σε λίγο θα κάνει επισκεπτήριο ο γιατρός. Περάστε τον έξω, παρακαλώ. Καλά, μέσα να δει και δεν ξέρει. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό. Πρέπει να το δει το πράγμα, ότι. Τι άσχημη αυτή η αδελφή καημενούλα. Χάλια είναι. Πέρας. Μην μου λέτε, αδελφή, εγώ τώρα αν χρειαστώ κάτι, ποιο είναι το κουμπί που πρέπει να πατήσω για να σας ειδοποιήσω? Α, δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες εδώ, δημόσιο νοσοκομείο είναι. Και το θεωρείτε αυτό πολυτέλεια, αδελφή? Μα πες ότι παθαίνω κάτι, πώς θα σας ειδοποιήσω? Θα αρχίσω να βαράω το διπλανό μου ασθενή για να βάλει τις φωνές να ακούσετε? Αλλάξτε μου αμέσως, θάλαμο! Δεν μπορώ. Πώς πάμε εδώ? Όλα καλά, κύριε καθηγητά? Στραβά και ανάποδα. Δείξτε λίγη κατανόηση. Σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε λειτουργήμα. Γιατρέ, εκείνα τα λεπτά που μου ζητήσατε να σας δώσω, δεν μπόρεσα να τα συγκεντρώσω. Αν έρθει όμως η κόρη μου σήμερα από το χωριό, θα τα συμπληρώσω και θα σας δώσω το φακελάκι που μου ζητήσατε. Σας παρακαλώ, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε, φακελάκι? Έχετε δίκιο. Πού να χωρέσουν τόσα χρήματα σε ένα φακελάκι? Θα σας τα βάλω σε μια φακελάρα. Έσχος! Γιατρέ, χρηματίζεστε? Δεν σας στάνει η αμοιβή σας από το νοσοκομείο? Μα έχετε δώσει και τον όρχο του Ιπποκράτη, νομίζω. Ντροπή σας! Μα τώρα ακούτε τι λέει ένας γεροξεκούτης. Ο γιατρός Κοροβόκης είναι γνωστός για τις εγχειρήσεις που κάνει σε όλους τους άπορους. Άπορος είμαι κι εγώ. Γιατί μου ζητάτε τόσα χρήματα? Πάψε, Χριστιανέ μου, θα τα πούμε κατηδίαν. Τα γνωρίζουμε αυτά τα κατηδίαν. Μα ένα πράγμα μόνο σκεφτείτε, γιατρέ. Αν αυτός ο δύσμυρος μαζέψει ό,τι λεφτά μπορέσει να μαζέψει για να δώσει εσάς φακελάκι, τότε πώς θα βρει άλλα λεφτά για να πληρώσει την επερχόμενη κηδεία του? Γιατί αυτό είναι θέμα ορών, η κηδεία. Δεν μπορώ άλλο με αυτόν. Γιατρέ μου, θέλω να πεθάνω. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σούρχεται. Ψοφίμη. Συγγνώμη, είσαι τρελή. Θα μείνει στο νοσοκομείο επειδή σου γυάλει ο γιατρό. Αδελφή, μπορώ να σας πω τα λεπτά? Μην ανησυχείτε για το φίλο σας, δεν έχει τίποτα το σοβαρό. Ναι, ξέρετε, δεν ανησυχώ για το φίλο μου, ανησυχώ για μένα. Τι πάθατε? Ταράκουλο, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή που σας είδα, αναστατώθηκε το είναι μου. Ελάτε τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό εγώ, το θέμα είναι να σας είναι από μια βολιά με την Πόρσε. Έτσι κι αλλιώς, τώρα έχω δουλειά. Κάποια άλλη στιγμή τη συζητάμε τη βόλτα. Βόλτα, άκουσα εδώ, τι γίνεται? Εννοεί την κάτω βόλτα έχει πάρει ο Κωνσταντίνος, αυτό μου έλεγε η αδελφή προηγουμένως. Κατάλαβες? Δηλαδή αυτή η διάσηση είχε τρομακτική εξέλιξη, αδελφή μου, ε. Τι λες, μωρή ηλίθεια, που κάθεσαι και ακούς το μάνθο. Η καταγκουζίνα δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Αυτόν τον αποφεύγει ακόμα και ο Χάρος. Ευελίνα,
Μήπως έχεις καθόλου βαμβάκι, έστω από αυτό που ξεβάφεσαι. Έχω αυτά τα χρωματιστά μικρά βαμβακάκια. Καλά είναι και αυτά φέρτα, γιατί δεν υπάρχει καθόλου βαμβάκι στο χειρουργείο. Και μήπως υπάρχει σε κανένα από εσάς καμιά γάζα. Η γάζα όχι, δεν μου βρίσκεται. Αλλά άμα μείνετε από τίποτα λαβίδας για το χειρουργείο, ελάτε σε μένα. Έχω τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Ο Θεός δεν σε φυλάει από τα νοσοκομεία. Εγώ ευτυχώς δεν έχω τίποτα σοβαρό και δεν θα χρειαστώ χειρουργείο. Γιατί στα χειρουργεία γίνονται τρομερά λάθη. Ένας συνάδελφος καθηγητής του Πανεπιστημίου μπήκε για εγχείρηση προστάτη, καλή ώρα σε εσάς, και του ξέχασαν μέσα τη λαβίδα. Μετά τον ξανά άνοιξαν για να του βγάλουν τη λαβίδα και ξέχασαν μέσα τον Ιστέρι. Μετά τον ξανά άνοιξαν για να βγάλουν τον Ιστέρι και ξέχασαν μέσα ένα γάντι. Και από τις πολλές ναρκώσεις έπαθε εθισμό και έγινε ναρκωμανής. Τζάνκι, πώς το λένε. Προσέξτε, παππού, μην γίνετε τζάνκι και μετά κλέβετε για να πάρετε τη δόση σας. Δεν αντέχω άλλο. Κατά κουζίνα, τάξε μου, μωρή σου, ευχάριστα. Τι, θα φύγεις? Όχι καλέ, θα μείνω. Τι κάνεις, αλεδεστάτη? Ανάβεις τσιγάρα εδώ στο νοσοκομείο? Όλα μωρέ, ποιος θα μαζί? Εγώ! Γιατρέ, αδερφή, η βλαχάκι καπνίζει! Σκάσε μωρέ, χαμένε! Μου πέταξες το παπούτσι, θα σου πετάξω την πάπια! Αν να χαθείς ρε, τι να σου πετάξω τώρα? Παππού, μην πεθάνεις μια στιγμή, θα πετάξω τον ορό. Τι κάνεις, έστε να δείμε ρε. Θα το σκοτώ. Σε πιέζες. Κάτσε, θα το σκοτώσω τον άνθρωπο. Κάτσε δύο λεπτά, κάτσε δύο λεπτά. Παππού, αυτή είναι πρέπει, είναι εγκληματίας. Θα τον αφήσεις χωρίς τον ορό τον άνθρωπο. Κάτσε να σου πάω τον ορό, παππού. Καλά, σε καβάλα από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο γέρος. Γέρο, ηρέμησε. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα από εσένα που καπνίζεις και κοντεύεις να το σκάσει τον άνθρωπο τόση ώρα. Ε, παππούλη. Μα τι φωνάζατε, πάθατε τίποτα? Όχι, δεν πάθαμε εμείς τίποτα. Το γέροντα, το βλέπω λίγο δύσπνοι πρέπει να έχει. Κύριε μου, καπνίζετε, απαγορεύετε. Κάνε μου τη χάρη, μωρή. Δεν κοιτάτε εδώ μέσα που δεν έχετε μπαμπάκια, δεν έχετε πηδές μου, το τσιγάρο μου σας ενόχλησε. Χειρότερους ασθενείς δεν είχαμε ποτέ. Άσε που χαμουρεύεστε στους διαδρόμους με τους φίλους των ασθενών, νομίζετε δεν τα έχω δει. Παππού, δικό σου το νερό. Μην τυχόν και το πιείς. Να κοιτάξω τις καρτέλες λίγο. Να δω τι πρέπει να φάτε. Α, να σου πω, εγώ ξέρω. Θέλω μουσακά και για καπάκι μια καρυδόπιτα με παγωτό. Η βλαχάρα. Νομίζω ότι είναι ζηθεστιατόριο εδώ μέσα. Νοσοκομείο είναι, κυρά μου. Λοιπόν, αυτό που βρεθήκαμε εδώ, κακός βεβαίως, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε αποτοξίνωση. Εγώ θέλω να μου φέρετε ένα φιδέ ιδιαίτερος νερόβραστο, γιατί είμαι υγιεινιστής δεσποινής. Ναι, φέρε κάτι νερόβραστο για το νερόβραστο. Ελένη, πρόσεξε καλά, γιατί στο τέλος θα γίνω τρελός και ούτε και εγώ ξέρω τι θα κάνω. Α, τα θέλει ο κόλος, θα στον πετάξω. Δεν θα στον πετάξω τον νερό. Ας το νερό, θα σε φοβηθώ να μην. Κατά κέφαλα, στην καλαμπούκα μέσα θα στον πετάξω. Παππού, μην πεθάνεις. Σταματήστε επιτέλους. Το χέρι μου. Πονάει το χέρι μου, ούτε το σέβεσαι αυτό το πράγμα. Και με αναγκάζεται το κοινό. Πάρε την παπουτσάκλα σου. Ένα χαθείς. Θα πάω στο κηλικείο. Όχι, θα κάτσω εδώ μέσα, νομίζεις. Να βάλω λίγο κάτι πιο σινιέ. Να πάω να πάρω κανένα τσίπς. Χαμένε. Πράγματα είναι αυτά που με ταΐστε εδώ μέσα. Να βάλει λέει κάτι πιο σινιέ. Αυτή νομίζει ότι στο νοσοκομείο ήρθε να κάνει πασαρέλα. Και τώρα οι δύο μας. Αμάν, τι θα μου κάνετε? Θα σας μορφώσω. Δεν ξέρω τι γνωρίζετε περί του βυζαντινού μας πολιτισμού, αυτού του τεράστιου πολιτισμού, αλλά τώρα είναι η ευκαιρία να τα μάθετε όλα. 1000 χρόνια πολιτισμού, θα σας τα πω όλα τώρα, μόνο κοπανιά. Προτιμώ να πάρω τον καζαμία λίγο. Ανταξία μου κάνεις. Ούτε καζαμία, ούτε καζαδίο. Θα κάτσεις και θα μάθεις βυζαντινή ιστορία. Θα στα πω όλα και μετά θα σε εξετάσω. Εντάξει, θα σε πάρω. Το είπαμε, κάθε μια ώρα θα σε παίρνω. Ήμουν στο χειρουργείο. Θα σταματώ στην εγχείρηση να έρθω να σε πάρω. Έλα. Γεια τώρα. Γεια. Α, καλέ, δεν είναι το κηλικείο εδώ? Το κηλικείο είναι σε άλλο όροφο. Είδες τι μου έχει κάνει διάσηση? Όχι, το είδες αυτό το πράγμα? Μιλάμε, αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι. Να, και τώρα, αυτή τη στιγμή, έρχεται μια φοβερή ζαλάδα. Κράτα με, πέφτω. Απίστευτος, Ελένη. Αχ, τι καλό που ήταν αυτό που με πες με το μικρό μου όνομα, Στέλιο μου. Μ' άρεσε αυτό το μου. Τότε να μου γκανίζω, να κάνω Ξέρεις, εγώ γνωρίζω από αυτά, γιατί όταν ήμουν μικρή είχαμε γελάδες στο σπίτι. Είσαι πολύ χαριτωμένη. Αχ,
Πώς το πες αυτό, πώς το πες. Ευχαριστώ και το αποδίδω. Τι είμαι κι εγώ, πολύ χαριτωμένη. Όχι, αλλά εσύ έχεις πάρα πολύ χιούμορ. Κι εγώ το χιούμορ είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ σε έναν άντρα. Και σε μια γυναίκα. Είσαι από χιούμορ, λένε, πας καλά. Καλό αυτό. Γιατί αφού είμαστε και χαριτωμένοι, έχουμε και χιούμορ. Βέρα δεν βλέπω να φοράμε. Λέω, λες αυτό το τρακάρισμα, βρε παιδάκι μου, να μου βγει σε καλό. Δεν αποκλείεται. Γιατρέ! Τι γίνεται εδώ με την ασθενή? Την εξετάζω. Ναι, εξετάστε με, γιατρέ, και πέστε μου όλη την αλήθεια. Τέτοιες εξετάσεις μπορείς να κάνεις και με τις νοσοκόμες. Δεν θα έρθουν τώρα οι ασθενείς να μας πάρουν τους άντρες. Τι είναι αυτά που λες, Θεόνη, και τι θες τέλος πάντων? Έχουμε πήγον περιστατικό. Ελάτε αμέσως στο χειρουργείο. Δύο λεπτά να αλλάξω και έρχομαι. Και εσύ γύρνα αμέσως στο θάλαμο. Τι σου λασάρεται δεξιά και αριστερά? Κλάπινγκ στο νοσοκομείο ήρθατε να κάνετε? Όχι καλέ, εγώ είμαι άρρωστη. Είμαι πάρα πολύ βαριά άρρωστη είμαι. Στέλιο μου, όταν θα τελειώσει το χειρουργείο, έλα να με πάρεις, να μου πάρεις μια βόλτα με το αναπηρικό καροτσάκι. Τι? Βόλτες με το καροτσάκι θα κάνετε τώρα στο νοσοκομείο? Με τι να κάνουμε βόλτες, με το φορείο? Να κάνουμε με το φορείο. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Πότε έγινε η άλωση στις Κωνσταντινούπολεως υπό των Αβάρων? Δεν το συγκράτησα, κύριε καθηγητά. Μηδενίζεσαι. Τι να πει δεν το συγκράτησες? Πριν από λίγο δεν το είπαμε. Συγκεντρώσου, συγκεντρώσου, θα σε βάλω όρθιο στη γωνία με το ένα πόδι και θα κρατάς και τον ορό. Ποια ήταν τα συστατικά του Υγρού Πυρός? Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας? Αυτό ήταν. Σήκω πάνω. Όχι, δεν σηκώνομαι. Σήκω πάνω. Όχι. Λοιπόν, τα γράψεις 100 φορές. Δεν θα ξαναφέρω αντίρρηση στον καθηγητή μου. Μωρή κατά κουζίνα, πώς με το αντίχημα σου γίνεται το μυαλό, φραπέ? Τι θα πει φραπέ? Θα πει ότι σου κουνήθηκε. Τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις σε γερό άνθρωπο? Μου λείπουν οι μαθητές μου. Κάπου πρέπει να εκτυπωθώ κι εγώ. Μα τι είναι αυτά τα δεσπιδείς που φέρατε? Για το όνομα του Θεού, πατατάκια και σοκολάτες έσχος! Άσε μας, ρε. Εντάξει, είπαμε σε ενοχλεί το τσιγάρο γιατί σπνέει στον καπνό. Πώς τι σπνέει, στο πιτσίνι? Μα είναι θέμα τάξεω, δεσπιδείς. Είμαστε στο νοσοκομείο. Πρέπει να ακολουθήσουμε ειδική αγωγή. Εγώ είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Παππού, θες μπυρώνει? Όχι, πίνω μόνο Αλτσχάιμερ. Τι πίνεις? Δεν το είπα καλά, συγγνώμη. Είναι που έχω στο μυαλό μου αρχή πρωτοκαλάδας. Α, ήρθε και το φαγητό. Τραπεζοκόμε, το φιδεδάκι εδώ. Τραπεζοκόμε, το φιδεδάκι στο γεροξοκούτι. Γεροξοκούτι! Α, ωραία! Ναι, αλλά ρε παιδάκι μου, εντάξει, το κοτοπουλάκι μια χαρά είναι και ξεροψημένο, το βλέπω. Αλλά έτσι ξεροσφύρι, με λίγο πουρέ. Να μην έχει μια μουσταρδίτσα, ένα κετσαπάκι, μια πουτανίτσα, κάτι της να νοστιμήσει. Μη στον οχετό, καρσόνα! Στο νοσοκομείο βρίσκεσαι, για το όνομα του Θεού, επιτέλους! Γιάνοντα, φάει το φιδεδάκι σου. Μπορεί να είναι και το τελευταίο σου γέμα, φάε. Παππού, το μηδαράκι δεν μου το δίνεις. Εσένα θα σου μείνει μασαλιά πάνω. Καλή όρεξη! Ναι, αλλά άμα βλέπουμε εσάς θα μας σκοπεί. Τι θέλετε? Θέλω να δω τις καρτέλες σας για να σας δώσω τα κατάλληλα φάρμακα. Χριστός και η Παναγία! Τι είναι καλέ, γιατί μου το παίρνεις? Αυτό το φαγητό δεν είναι για σένα, έγινε λάθος. Γιατί τι έχεις, σαλμονέλα? Το φαγητό μια χαρά είναι. Εσύ έχεις τα μαύρα σου τα χάλια. Από ό,τι βλέπω στην καρτέλα σου, έχεις υψηλό ζάχαρο. Εγώ? Και τρομερή χοληστερίνη. Έχω εγώ χοληστερίνη? Βέβαια! Οι σοκολάτες και τα πατατάκια, αυτά προξενούν, δεσποινείς. Ακόμα έχετε απίστευτα τριγλικερίδια, η ουρία είναι στο ζενίθ, μα εσείς πρέπει να είστε μεγάλης ηλικίας. Είναι! Επειδή παριστάλλει την παιδίσκη, οι εξετάσεις σας αποκάλυψαν, δεσποινείς. Δεν είμαι εγώ ο γεροξεκούτης, εσείς είστε η γριά ξεκούτα. Σκάσε, μωρή, κατά κουζίνα, μη σου πετάξω τη λιμονόκουπα. Αν να χαθείς. Να σας πω, προϊσταμένη, κάτι λάθος πρέπει να έχει γίνει, γιατί εγώ καταρχήν νιώθω περδίκη. Κι όμως τα έχετε όλα αυτά και επιπλέον. Αρχή καταράχτη, αρχή Αλτσχάιμερ και αύριο θα σας χειρουργήσουμε τον προστάτη. Τι λες, μωρή καρακάξα, έχω εγώ προστάτη? Μάλιστα. Είναι καθαρά γραμμένο εδώ, κύριε Παπαδόπουλε. Χαϊ, χαϊ, εσύ αλλού. Δεν μου λες, μωρή, με κόβεις εμένα για κύριο Παπαδόπουλο? Μήπως είσαι η πρώτη τρανσέξουαλ που μπαίνει εδώ μέσα? Μ' αγαπάω. Μ' αγαπάω. Μοναδική μου αγάπη. Μοναδική σου αγάπη. Μόνο εσύ, μόνο. Άντε, αγαπούλητσα μου, τώρα να πας σπιτάκι σου να ετοιμαστείς σιγά σιγά για τον μπαρ, Όχι, λέω να πάω απευθείας στον μπαρ. Δεν μπορεί να πας έτσι στον μπαρ τώρα. Γιατί, ρε Μάνθο, τι έχω? Κοίταξε να δεις, εσύ τώρα είσαι μια γνωστή ηθοποιός, σχεδόν πασίγνωστη σε όλους.
Αυτό μάθα μου ξαναπέστο. Και να σου πω και κάτι. Μετά το διαφημιστικό με το σερβιετάκι, όλοι πλέον στον δρόμο με αναγνωρίζουν. Αφού με φωνάζουν καθαρή και στεγνή κάθε μέρα. Αυτό λέω και εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να εμφανίζεσαι σε δημόσιου χώρου έτσι με μια απλή φουστίτσα και μια απλή μπλουζίτσα. Αλλά με μια σύνθετη μπλουζίτσα και μια σύνθετη φουστίτσα. Δηλαδή κάτι να έχει. Κάτι που να δηλώνει ότι είσαι στάρ. Λες, βέβαια, παιγγί μου. Αυτό περιμένει ο κόσμος από σένα. Αυτό περιμένει να σε βλέπει στάρ, να βλέπει το μύθο. Τι λέμε τόση ώρα. Μάθω μου, έχεις δίκιο. Και να σου πω και κάτι. Φτάνει πια με αυτά τα σεμνά. Λοιπόν, θα υιοθετήσω το στυλ γκλαμουριά. Πάω να ετοιμαστώ, να αλλάξω στυλ. Μάθω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεσαι για το image μου. Σε φιλώ και σ' αγαπώ. Σε φιλώ, σε φιλώ. Σ' αγαπώ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλή μου, έτσι. Πλάκα σου κάνω. Έλα, Φιώνα, μοναδική μου αγάπη, τι κάνεις. Δυστυχώς ακυρώνεται το ραντεβού μας για απόψε. Ναι, ο κατακουζινός ψυχοραγής στο νοσοκομείο, πρέπει να είμαι δίπλα του. Τι να κάνουμε. Μπορεί η βλαχάρα να μπέρδεψαν πριν την καρτέλα του γέροντος, αλλά αν συνεχίσεις να τρως τα φαγητά της χαζογεροτοκόρης, θα καταλήξεις σαν και αυτό εδώ το σάψαλο. Που ποιος ξέρει τι γαστριμαργικές ατασταλίες έκανε στο παρελθόν και έγινε έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ γλυκαντζήσι. Εγώ στη ζωή μου δυο αδυναμίες είχα. Τα γλυκά και τις γυναίκες. Ποιος ήρθε? Και εσύ, Ξανθούλα, είσαι φίνο κομμενάκι. Όταν εγώ από εδώ μέσα να βρεθούμε κάπου. Μόλι, μην τον ξεσυνορίζεσαι, για Αλσχάιμερ. Ας έχει ό,τι θέλει. Είμαι πολύ συγκινημένη. Πρώτη φορά με φλερτάρει άντρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν είναι ακριβώς άντρας. Πρώτα απ' όλα δεν είναι εν ζωή. Έχει πεθάνει και πού και πού παθαίνει νεκρανάσταση. Μην υποτιμάτε το φλερτ μου, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει τη γοητεία του όριμου. Δεν θα έλεγα ακριβώς τη γοητεία του όριμου. Τη γοητεία του σάπιου έχει. Λυσάξατε όλοι επειδή βρεθήκε και εμένα ένας άνθρωπος να μου πει μια κουβέντα. Θέλετε να είμαι πάντα το μυρμηγκάκι που το πατάτε όλοι με τα τακούνια σας. Τα κούνια που σας κούναγε, Δεσποινής. Λοιπόν, κούκλα, όταν με το καλό βγω από εδώ μέσα, θα σε πάω σε ένα κέντρο νυχτερινό διασκεδάσεως. Να ακούσουμε την Πάολα στη μάντρα του Αττίκου. Ρε, μαντρώστε τον, ρε! Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε κοινά μουσικά γούστα, γιατί κι εγώ λατρεύω την Αττίκ. Έχεις και εσύ αυτή την αρχή πορτοκαλάδας. Άντε παράτα με, Ελένη. Και γενικώς, Γέροντα, είμαι λάτρης του Μπελκάντο. Άστα τα μαλάκια σου, άνατα. Λοιπόν, Δεσποινίση, μου παραχωρείτε αυτό το χορό? Βεβαίως, η πόλη. Μας καλύτερα. Μου παραχωρείτε αυτό το χορό? Παππού, που πας, θα σε καλωδιώσω, περίμενε. Είναι όλα αγαπησμένα. Τι γίνεται εδώ? Καλά λέω εγώ, κλάβι. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε. Σταματήστε, ξαπλώστε. Πρέπει να είστε αύριο ξεκούραστος για την εγχείρηση. Μας ήρθε και η κάρια. Ώστε βιομήχανος, ε? Ναι, βέβαια, και πολυμήχανος. Να ξέρεις τι μηχανεύτηκα για να έρθω να σε βρω. Γιατί ξέρεις, άμα του μάνθου φουστάνου του καρφωθεί φουστάνι στο μυαλό, θα το βγάλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εσύ χορευταρό σπίτι σου, τελείωσε το επισκεπτήριο. Μάλιστα. Α, χρόνια είχα να περάσω τόσο ωραία. Θα ξανάρθω αύριο και θα φέρω και ένα γραμμόφωνο που έχω μισό σπίτι. Είναι καλό μετά την εγχείρηση να ακούσετε μερικές καντρίλες. Καληνύχτα, Νεράιδα. Καληνύχτα, παλικάρι. Ναραρίραρι. Θα τη βγάλει ο φίλος μου, αδελφή. Δεν πιστεύω να τον χάσουμε. Τι λέτε κι εσείς? Μάνθο, δεν ακούς? Μα τι. Πού να ακούσω, Ματίνα μου, πού να ακούσω με την αναστάτωση που έχω, ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Μην ανησυχείς, Μάνθο μου, ο κύριος καθηγητής δεν έχει τίποτα σοβαρό. Ό,τι και να λέτε, εγώ επιστήθιος φίλος του θα ανησυχώ. Γι' αυτό και θα ξενυχτήσω απόψε κοντά του. Μα δεν θα σε αφήσουνε, κι εγώ ήθελα να κάτσω να χορέψω λίγο ακόμα, αλλά. Να χορέψεις? Τι πράγμα λες, Ματίνα? Αχ, τίποτα, καληνύχτα. Καλά, μην δίνετε σημασία. Εμείς που είχαμε μείνει, ανε στο φουστάνι που θα σου βγάλω. Μη βιάζεσαι, άταχτο παιδί. Θα συναντηθούμε αργότερα όταν τελειώσει η βάρδια. Ωραία, να πάμε και σε κανένα after. Και after το after, πού θα πάει? Θα έρθει και θα δει το βύσινο. Λάτε, πιο γρήγορα. Συντονιστείτε. Ναι, ναι, ναι. Ευελίνα, κουνήσου.
Αυτό κάνω, κουνιέμαι. Κι εμείς ξέρουμε να κουνηθούμε στους ωραίους άντρες, αλλά είμαστε ευσυνείδητες. Εφημερία έχουμε, έλα. Πλάκο σε πελατεία. Αργιά μας, παιδιά. Γεια τρελισσίμαχε. Ας το Μανολάκι μου πλάκωσε πολύ δουλειά και είμαι ολομόνατος. Η Ελένη έπαθε το ατύχημα, η Μπέγκη έχει εκγενεθεί στο ατύχημα και τρέχω, τρέχω σαν το Βέγκο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πού ήσουν εσύ και γιατί είσαι ντυμένη έτσι? Νικόλα μου, θα στο πόμα. Αφεντικά και δούλης, κατά γενικά μουλή. Πιάσε ένα dry Manhattan, αυτά πίνουμε εμείς ιστά. Τι λες μωρή τρελή, υποτροπίασες? Ας είναι καλό ραβωνιαστικός μου Νικόλα που μου άνοιξε τα μάτια. Αν δεν στα άνοιξες θα κλείνει, αλλά ας μην πιάσουμε τώρα αυτή την πικρή κουβέντα. Πάρε δύσκολα σερβίρις. Εγώ Νικολάκη μου σκέφτομαι να το κόψω το σερβίρισμα και θα πω στο αφεντικό μάλιστα να με πληρώνει μόνο και μόνο για να εμφανίζομαι στο μαγαζί. Γιατί καταλαβαίνετε, η Σταρ μαζεύουν κόσμο. Στεγνή και καθαρή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα που τα νιάτα σου είναι λαντισμένα, ως τα νουλεμίζουμε στην τρελή. Η άλλη χτυπημένη. Γεια σας παιδιά, δεν ξέρω αν προσέξετε ότι λαμπό, λαμπό. Δεν το προσέξαμε γιατί στέκεσαι δίπλα στην πηγή του φωτός. Είμαι κεφάτη, γυρίζω τον Παπαδόπουλο. Ποιο Παπαδόπουλο? Έναν όριμο κύριο που με ρωτεύτηκε τρελά και με έκανε να νιώσω ότι δεν περνάω πια παρατήρητη. Και ξέρετε τι λένε, άμα σε φλερτάρει ένας μετά ακτινοβολείς και σε θέλουν όλοι. Όλοι. Και πού το γνώρισες εσύ αυτό τον όριμο? Καλά, είναι ο κύριος που είναι στο θάλαμο με τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Α, ζει ακόμα αυτός. Και βασιλεύει. Από εκεί έρχομαι. Καλά, Πέγγι, ο μάθος με έχει εντυπωσιάσει. Όλοι κάνουμε έτσι για τους φίλους μας, αλλά αυτός για τον Κωνσταντίνο σαν τρελός. Ναι, το γλυκό μου, λες για το πρωί, ε. Όχι, λέω για τώρα που τον είδα στο νοσοκομείο. Είναι ο μάθος τώρα στο νοσοκομείο? Ναι, ναι, και πάρα πολύ αναστατωμένος. Είχε στριμώξει στη γωνία μια νοσοκόμα και τις έκανε ερωτήσεις. Δεν ξέρει όμως ο μάθος ότι τις τελικές απαντήσεις θα τις δώσω εγώ. Τη γούνα μου, τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω. Όχι, ρε Πέγγι, ρε Πέγγι, τι θα κάνω μόνος μου? Ματινάκη, στηρίζομαι πάνω σου. Α, καλά το πέμπω τη λάμπο. Κι εγώ, Νικόλα, μου στηρίζομαι πάνω σου. Κωνσταντίνε, θέλω να σου το εκμυστηρευτώ. Ερωτεύτηκα, αδελφή. Μάρθω. Τώρα στα πίσω-πίσω αποφάσισε να γίνει ομοφυλόφιλο. Πρόσεξε, αγαπητέ μου, γιατί είσαι ο γόνος γνωστής οικογενείας. Αν σε ανακαλύψει αυτός ο Ταρζάν, πώς το λένε, θα σε ρίξει βορρά των άγριων θηρίων στη ζούγκλα του. Μα τι λες τώρα, Κωνσταντίνε. Εννοώ ότι ερωτεύτηκα, αδελφή, νοσοκόμα. Αυτή που σας φροντίζει. Το πλάσμα. Αυτή δεν είναι πλάσμα. Αυτή είναι εκτόπλασμα. Όχι εκεί μου τσούνα, Κωνσταντίνε μου, όχι την άλλη, την ωραία, την καλή. Αυτή που μπέρδεψε τις καρτέλες μας. Σοβαρό άτομο. Μα τι θα γίνει με σένα, βρε μάθο, τέλος πάντων. Πού θα φτάσει αυτή η επιπολαιότητά σου, δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο ερωτεύεσαι. Ποιος ερωτεύεται, ρε παιδιά? Όποιος ερωτεύεται, λέμε, παθαίνει έναν έρωτα. Από αυτό που παθαίνουν οι ερωτευμένοι, λέμε τώρα. Κατάλαβες? Πολύ εμπεριστατωμένα το έθεσες, μάνθο. Τώρα που είπατε για έρωτα. Να ντυθώ κι εγώ να βάλω το κατητήσι μου να πεταχτώ μέχρι το κηλικείο. Τι σχέση έχει η γκασόνα ο έρωτας με το κηλικείο? Έχω ερωτευτεί τα τσιπς, τι θέλεις τώρα? Σου εύχομαι και τα τυρογαριδάκια. Αχ, αθείς ρε, ξεφορτώσου μας. Τι να βάλω, δεν έχω αποφασίσει, τι να βάλω. Καλύτερο, ω, τέλεια, τέλεια. Θα βάλω και καλύτερο. Το μοντέλο της εντατικής τρομάρα της. Παρακαλώ, κάνετε λίγη ησυχία. Προσπαθώ να κοιμηθώ. Μα τι εγωιστής άνθρωπος είσαι, τέλος πάντων. Έλα, δεν θέλω μιζέρια στο θάλαμο. Αλλά εδώ που τα λέει ο Μάρθο, δίκιο έχει ο παππούς. Άντε, να ησυχάσουμε τώρα. Φύγε. Δεν μπορώ να φύγω, την περιμένω να τελειώσει να φύγουμε μαζί. Δεν καταλαβαίνεις τώρα? Όχι, Μάρθο, δεν καταλαβαίνω. Να πας να την περιμένεις στο διάδρομο. Δεν ασχολούμαστε τώρα όλοι με τους ερωτές σου. Σε παρακαλώ, θέλουμε να ησυχάσουμε. Φίλος να σου πετύχει. Ναι, κι εγώ είμαι δυσαρεστημένος με το φίλο που μου πέτυχε. Αλλά εφόσον εσύ μου πέτυχες. Πάρε και τα κλειδιά, φίλε του σπιτιού μου, να πας να μου φέρεις το βιβλίο για τον Ιουλιανό το παραβάτη. Το χρειάζομαι, είναι πάνω στο γραφείο μου. Καλά, θα τη στήσω στον προθάλαμο. Θα τη στήσω. Θα τη στήσω. Πρόσεχε τα υλικά σου, τέλος πάντων. Άντε, μη σε στήσω εγώ. Δίπλα στο γέροντα και σας κάνω ανελιπώς μαθήματα. Όχι! Σιωπίεση. Άντε, να ησυχάσουμε. Μάθα εδώ είσαι. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ? Και μάλιστα ντυμένη για δεξίωση να το υπώ. Για πεζοδρόμιο να το υπώ. Πάντως για νοσοκομείο δεν θα το υπώ. Το τι φοράει μία στάρ, κύριε Βυζετνό, τέτοια είναι δικό της θέμα. Το άλλο θέμα όμως είναι αν της τα φοράει ο εγκόμενός της. Τι λες τώρα, μοναδική μου αγάπη, είναι δυνατόν? Δείξε επιτέλους λίγη κατανόηση. Ο Κωνσταντίνος ψυχοραγεί και η γη τον ετρομάζει. Συγχαρητήρια, κύριε Μάνθο. Από τότε που είμαι θα μικρή προσπαθούσα να σου εμφυσίσω την αγάπη για τη δημοτική μας ποιήση και να που τώρα σου χρειάστηκε. Πες και το μάνα με τους 9 σου γιους. Αλήθεια, κύριε Βυζαντινό, τέτοια είστε τόσο άρρωστος?
Αφού θέλετε να τα ακούσετε, γκαρσόνε βιού, θα σας το πω ενθαρσώς. Είμαι μια χαρά και δυο τρομάρες. Μη μιλάς άλλος ή μη κουράζεσαι. Άστα τα πω όλα εγώ. Ηρέμησε. Ξέρεις, Πέγγι, ο Κωνσταντίνος είναι πολύ άσχημα. Και μάλιστα λίγο πριν έρθεις μου έλεγε ότι ένα μόνο φοβάται. Μη φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να αξιωθεί να σε δει να πέσεις τραγωδία στην Επίδαυρο. Κατάλαβες, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε μου! Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι πολύ άρρωστος. Κύριε Βυζαντινό, τέτοια θα γίνεται καλά. Αλλά και σε περίπτωση που δεν γίνεται, εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή θα σας αφιερώσω τον αγαπημένο μου μονόλογο από τις Βάκχες του Ευρυπίδη, σκύλες της Λύσας. Σκύλες της Λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε! Πού είναι ξηκώες! Βοήθεια! 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 Πώς να φύγω, αφού έχουμε εφημερία. Τι θα πει πάλι. Όλα τα νοσοκομεία της ειδής εφημερίες κάνουν να αλλάξει. Έλα, έλα, θα σε ξαναπάρω. Θα σε ξαναπάρω. Μπορώ να περάσω. Έλα, έλα, σε κλείνω τώρα. Έχω ασθενή. Πέρνα, γιαγιά, πέρνα. Έλα, έλα, γεια, γεια. Γιατί μου είπες πέρνα, γιαγιά? Δεν είπα πέρνα, γιαγιά. Είπα πέρνα, τελεία, γεια. Παύλα, γεια. Τελεία, τελεία. Τελεία και παύλα. www.com. Καλά, είστε κι εσείς οι γιατροί για τα πανηγύρια. Ξέρεις, εγώ με την ιατρική είχα από μικρή πάρα πολύ στενές σχέσεις. Να φανταστείς, όταν ήμουν μικρή, όλα τα παιδάκια της γειτονιάς τα υποχρέωνα. Να πάτε στο γιατρό. Όχι, να παίξουμε το γιατρό. Εσύ μικρός τον έπαιζες? Ποιον? Το γιατρό, ποιον άλλον. Αλλά και μετά που μεγάλωσα, πάλι είχα πολύ στενή σχέση. Με γιατρό? Όχι, με βοηθό μικροβιολόγου, ξέρεις, παραγιατρικά. Παρατρίχα δηλαδή να πέσω σε γιατρό. Αλλά πού θα μου πάει, θα πέσω. Σκαλί, σκαλί το προχωράω εγώ. Θέλεις να είσαι το κεφαλόσκαλο? Ελένη, μήπως μου κάνεις φλερτ? Ναι, να σου πω. Αυτό ακριβώς που κάνω δεν θα το έλεγες φλερτ. Χοντροξευτιλιζόμαστε, θα το έλεγες, και ένα καλό λόγο δεν έχουμε ακούσει. Θα τους ακούσει μαζεμένος. Οπα. Με τρελαίνει το στόμα σου. Ναι. Δεν ξέρω αν είσαι σαν μπουμπούκι έτοιμο να ανοίξει. Τι μου λες τώρα, στέλιο μου, τι μου λες? Τα χείλια σου. Τι είπε κι άλλα, πέτα, πέτα. Τα χείλια σου. Ναι. Τα χείλια μου. Τα χείλια σου είναι οχρά. Α, ναι. Σημάδι πυρετού. Και επίσης δεν μου αρέσει καθόλου το χρώμα του προσώπου σου. Ούτε και εμένα. Αδελφή, χορήγησε η κυρία Βλαχάκη πολυβιταμίνες. Είναι πάρα πολύ οχρή. Πού την είδες οχρή? Την Καστορούζη είναι η μούρη της. Μούρη να πεις τη δική σου μούρη, παλιόσχημο μούρη. Εσένα θα σου απαντήσω άλλη φορά, τώρα βιάζομαι. Γιατρέ, ετοιμαστείτε αμέσως. Σας ζητούν επιγόντως στο χειρουργείο. Αμέσως. Έρχεται. Κι εγώ. Πού πας, μωρή, πού πας? Έτσι και εκδίδεις μπροστά του από το σοκ, δεν θα μπορεί να χειρουργήσει. Σκύλα. Χάριβδη. Πάντως, μάνθο μου, αυτός ο γέρος που είναι δίπλα από το κρεβάτι του Βυζαντινοτέτιου πρέπει να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αφού τον άρπαξες από το λαιμό και το χτύπαγες κάτω, ρε Πέγγι, τι θέλεις να κάνει ο άνθρωπος? Όταν κάνω τη σκύλα, μάνθο, σκυλιάζω. Πώς να σου το εξηγήσω? Ο ηθοποιός πρέπει να είναι ένα με το ρόλο. Κάτσε να κάνω λίγο δημόσιες σχέσεις. Τέζα είσαι, καλέ μου άνθρωπε. Τέζα. Μην ανησυχείς. Η Πέγγι Καρά θα είναι πάντα στο πλευρό σου. Περαστικά. Μωρή Πέγγι, τι είναι αυτά που φοράς, μωρή? Την πουλιά με τον Αυγερινό. Σε νοσοκομείο ήρθες, βρε ηλίθια. Τι φοράς, δεν βλέπεις εμένα? Ελένη μου, είμαι η Lady D των καλλιτεχνών. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτοί δεν την έχουν ανάγκη τη Lady D, γιατί όπου να είναι θα τη συναντήσουμε αυτό προσώπω. Καλά, το τι γίνεται μέσα σε αυτό το νοσοκομείο. Με το γιατρό τι γίνεται, Με τους μωρή, αυτός είναι, με τη φόρμα του χειρουργείου. Δεν μου λες, προχωράει το αίσθημα. Βήμα, ταχύ. Ταχύ, ταχύα. Έχω τρελαθεί μαζί σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Δεν μου λες κοντινές, δεν πειράζει, και μπορείς να μην αγκαλίσει. Τέλος πάντων, σε περιμένω τώρα τελειώσεις. Σπύρου Λούισα να αντεφθάς στο Μαρούσι για ένα ερωτικό γιουρούσι. Πολύ κοντινές, παιδάκι μου. Μανθώ, φεύγουμε. Ναι, ναι, έρχομαι. Πώς είπαμε. Γιουρούσι. Έλα, βρε Μανθουλίνη μου, να πάμε στην ερωτική μας τη φωλίτσα. Ναι, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή θέλω μόνο να είμαστε τα δυο μας στην ερωτική. Με συγχωρείτε τελευταία, διότι χτυπάει το κινητό μου. Ποιο χτυπάει, μορμαλάκα, αφού δεν ακούγεται τίποτα? Έχω παλμική ειδοποίηση, Ελένη μου, τώρα τι παίζουμε, high-tech έχουμε, σε παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι? Έλα, πατέρα, τι έγινε? Τι λες? Πλημμύρισε το εργοστάσιο? Έσπασε η κεντρική η Αγγλία? Τι είναι αυτά? Έρχομαι αμέσως, δεν είπα. Ναι, έρχομαι, έρχομαι. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το εργοστάσιο, βρε μάνθο μου. Τη μία πλημμυρίζει, την άλλη καίγεται. Δεν μπορώ. Ναι, ρε παιδάκι μου, ποιος σας έκοψε πια την κορδέλα στα γένεια, η κατακουζίνα? Ελάτε. Ελάτε εδώ.
Θεσπινής, για το όνομα του Θεού, τι μας ταράζει τον ύπνο. Επειδή δηλαδή εσείς ωραίγεστε το φίλο μου το νόστιμο, μας ξυπνάτε ό,τι όλα θέλετε, δεν είναι εδώ. Όχι, για άλλο λόγο μπήκα στο θάλαμό σας. Έχουν την κάρει όλα τα ράτσα και ψάχνουμε να βρούμε μέρος να βάλουμε τους ασθενείς. Μέχρι και στο δουλεύει με τη σκούπα βάλαμε έναν. Τους υπόλοιπους ρίχτε τους στο σκουπιδοφάγο, δεν έχετε ενδιασμούς εσείς. Εδώ η κοπελιά δεν πιστεύω να έφυγε. Η κοπελιά έφυγε. Έφυγε. Βάλτε κάποιο ασθενή, βολέψτε κάποιο ασθενή εκεί. Αδειάστε και τους δύο εδώ. Θα έχουμε ολόκληρο κρεβάτι και δεν θα το εκμεταλλευτούμε. Εδώ. Παπώ. Τη βλέπω την καρσόνα να κοιμάται στην τουλάπη με τις σκούπες. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Έρε πλάκα που θα πάθει η πλαχάρα. Πολύ διασκεδάζω. Δεν είναι πολύ διασκεδάζω. Άντε καλή νύχτα κολόγερα. Ξεκουράζω λίγο το κορμάκι μου. Καλά ξέρει θα πέσω, ε. Τι γελάει εκεί, μωρέ. Κατά κουζίνα θα είναι. Θα βλέπει τους μπιντέδες δημοσιευμένους. Άρε κακόμι. Άρε κακόμι. Παρεστήσεις που τις έχεις. Τι έγινε, παιδιά. Μαμά, σε λάθος θάλαμο μπήκα. Παναγιά μου. Δεσποινής, οι ασθενείς δεν κάνουν βόλτες στους διαδρόμους γιατί τότε βάζουν άλλους ασθενείς στα κρεβάτια τους. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε στο ντουλάπι με τις σκούπες. Καλά μου ρε κατά κουζίνα, γιατί δεν είπες ότι κοιμάμαι εγώ εδώ. Εγώ κοιμόμουν, δεν κατάλαβα καμία αλλαγή. Αφού εσύ είπες στη νοσοκόμα ότι η κοπέλα έφυγε. Πάψε βρε γέρο. Έτσι μωρή κατά κουζίνα, αυτό έκανες. Καλά μιλάμε θα πεθάνεις, ε. Γιατί ξέρω που θα κοιμηθώ πάνω σου. Και συγκεκριμένα πάνω στο χέρι σου. Ελένη, έλα τώρα, έλα τώρα. Ελένη, τώρα θα σκάσει. Ελένη, να σκάσει, τραχανέ. Έτσι, έτσι, έτσι. Καλή ξηρατή. Να μάθεις χαμένε. Ούτε διπλό σπάσου στο χέρι. Μα έχεις τραχανθεί τελείως πια. Κάνε πέρα. Ωραία, και μίξε το κρεβάτι μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ βρήκα άλλο μέρος να κοιμηθώ. Γέρο σήκω. Έλα, σήκω, σήκω, σήκω. Εσύ έτσι αλλιώς από αύριο θα κοιμάσαι τον αιώνιο ύπνο. Δεν τρέπεσαι, ρε Γαϊδούρ, δεν τρέπεσαι. Το πιθανότερο είναι να την άξει απόψε, να ανάγκη να το λέμε μπροστά του. Α, δεν αντέχω πια άλλο. Φεύγω. Τελείωσε. Θα πάω σπίτι μου. Από το προστάτη μπορεί να γλιτώσω. Αλλά από εσάς τους δυο δεν γλιτώνω με τίποτα. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I hold. Εδώ είμαι και σε περιμένω. Σε περιμένω ουρί του παραδείσου. Είμαι έτοιμη για το αρωτικό γιουρούσι. Μπαμπά. Μη φεύγεις! Εγώ άφησα δύο ασθενείς στο χειρουργείο χωρίς να τους γράψω! Τους κόλλησα με σελωτέι! Κρέματα είναι αυτά. Πάω να τσακίσω κανένα καφέ. Αχ, και μετά θα τσακίσω και κανένα γιατρό. Πώς είμαι καλέ έτσι. Το πούπουλο με μαράνα. Πάμε να παραδώσουμε και αυτόν που είναι για εγχείρηση προστάτη και μετά να πάμε να κοιμηθούμε επιτέλους. Επειδή είναι ηλικιωμένος, μήπως να του κάνω μια ερημιστική ένεση. Παιδιά, πάρτε τον. Πάρτε τον.
Καλημέρα. Είσαι ψόφιος, ε. Πολύ δουλειά το βράδυ. Άστα να πάνε τις πρώτες εφημερίες. Και να έχει την άλλη καθίστε και μία τηλέφωνο. Τι χειρουργείς τώρα? Ρουτίνα. Ένα προστάτη. Τσα! Καφεδάκι. Α, σε ευχαριστώ, Ελένη. Τώρα το έχω ανάγκη. Και ειδικά αν το προσφέρει μια γυναίκα σαν και εσένα. Γιατί τι έχει μια γυναίκα σαν και εμένα? Είναι γυναίκα. Γυναίκα. Α, εσύ ξεθάρεψες, ε. Ξεθάρεψες. Αν σου πω ότι από χθες σκεφτόμουν συνέχεια. Μην μου πεις για λέγε. Ελένη. Ναι. Το βλέπω σοβαρά για εμάς δύο. Σοβαρά, δηλαδή τώρα εσύ το βλέπεις σοβαρά, γιατί εμένα σοβαρότητα μου αρέσει. Αλλά επειδή εδώ μέσα χάρη δεν πρόκειται να δούμε. Ναι. Όταν βγεις, θα δώσουμε ένα ραντεβού έτσι για καφέ και τα παρελκόμενα. Ποια είναι αυτά ακριβώς? Θα κάνω κουλουράκι, ξέρω εγώ. Πώς τα λες. Ο άντρας μου είναι μέσα, γιατρέ. Πριν από λίγο μέσα ήταν. Όχι, γυναίκα μου. Τι είσαι παντρεμένος? Λίγο. Καλά, και γιατί δεν φοράς βέρα, ρε? Για να έχω κάτι χειρό σαν και σένα. Τι είπες, ρε ξεφτύλα? Πού σου, ρε? Θα κάτσω εδώ και θα τα πω όλα στη γυναίκα σου. Χαρτί και καλαμάρι, καλά, είμαι σε κατάσταση ιστερίας τώρα, ε! Γιατρέ, μου έχει πει στο μυαλό ότι τα λαβερίζεται με κάποια. Έτσι για τους πιάσω, θα τους φάσω και τους δύο. Τι είπε και τους δύο? Παναγία μου. Παλό ξεφτύλα. Στέλιο. Στέλαγα, τι έκπληξαν αυτοί. Μόνος είσαι? Ναι. Μόνο μια νοσοκόμα, μέσα στην αιματιοθήκη, ντύνεται. Αλλά είναι Θεόνη, ε? Δεν πιστεύω να ζηλεύεις τη Θεόνη. Θεόνη, όχι βέβαια. Αλλά οποιαδήποτε άλλη σε τριγυρίζει, θα τη σφάξω. Γεια σου, Θεόνη, τι κάνεις? Πού είναι η βέρα σου, γιατί δεν τη φοράς? Την έβγαλα γιατί είχα χειρουργείο. Σκίζει τα γάντια, βρε, κατάλαβες. Σημασία έχει τη φορά πάντα εδώ, εδώ στην καρδιά μου. Μήπως είδα καλή στην αναισθησιολόγο? Ελάτε στο χειρουργείο, σας περιμένουν! Ε, ποιον, εμένα? Ελάτε! Κάντε του την αναισθησία και έρχεται ο γιατρός. Αυτή πρέπει να είναι η αναισθησία. Αχ, Παναγιά μου. Καλά που είμαι κι εγώ αναίσθητη. Έτσι, ωραίο κοπηδάκι είναι αυτό, να το πάρω. Χαχα, είμαι εδώ τώρα στενή. Μωρή, κατά κουζίνα τι δουλειά έχεις εδώ? Τι κάνεις, μωρή, μα δεν στα φωνή, εντά. Λοιπόν, λέγε, πιανού είναι το σπίτι. Έχω και ένεση, έχω και νηστέρι, διαλέγεις. Έπιασε η αναισθησία. Αλλά θα μου πεις, τον έπιασε, δεν τον έπιασε. Φακελάκι δεν μας έδωσε. Θα τον ανοίξω κι έτσι. Μυστέρι! Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν παίζεσαι, ρε πούστη. Εγώ τι κάνω εδώ ή εσύ τι κάνεις εδώ που δεν είσαι άξιος να είσαι εδώ? Φάτου! Και μη μου ξαναπείς ότι με έσωσες. Γιατί, ρε αχάριστε, δεν σε έσωσα? Που αν δεν ήμουν εγώ, Θεός ξέρει, θα σου είχαν κόψει. Όχι ότι θα το καταλάβαινες βέβαια, γιατί εσύ το είσαι κομμένο έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν! Εξοργίστην τα μάλα αυτή τη στιγμή! Ελένη, θα καταραστείς την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκε στο διάβο μου. Θα σαρπάξω και... Παναγία μου! Τι έπαθες, καλέ? Νομίζω έσπασα το πόδι μου. Αχ, όχι, ρε γάμο το, τι κρίμα. Πω. Πολύ στενοχωριέμαι τώρα. Αχ, μάνα μου. Ναι, παρακαλώ, το λατρεμένο νοσοκομείο εκεί. Ναι, σας έχω έναν ασθενή, καλέ. Τι, δεν έχετε κανένα κρεβάτι? Ούτε ράτζο? Όχι, ρε γαμότο, τι κρίμα. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα τους τρώσουμε στρωματσάδες στην αυλή. Ναι, το πόδι του έχει σπάσει. Αλλά εσείς ετοιμάστε χειρουργείο και για προστάτη. Εντάξει, ερχόμαστε. Μπορεί κατά κουζίνα, αυτή τη φορά την έβαψες. Ελένη!